Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προκαλεί αποτροπιασμό η μαζική εκτέλεση μιάγριων αλόγων στην ορεινή Κορινθία. Οι δράστες τα εκτέλεσαν με πυροβόλα όπλα. Ακριβώς, η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί αποτροπιασμό διεθνώς για την εκτέλεση των, εμψυχρό εκτέλεση των 26 αλόγων, ενώ δεν υπάρχει και προφανές κίνητρο γιατί δηλαδή να συμβεί αυτό, καθώς τα ζώα δεν είχαν κάνει καμία ζημιά στην περιοχή. Να πούμε ότι μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη των αλόγων, ο οποίος καταγγέλει ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει μαζική εκτέλεση των αλόγων εκεί στην ορεινή Κορινθία, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση, καθώς η συγκεκριμένη πράξη επισύρει και πολύ αυστηρές ποινές φυλάκισης. 26 άγρια άλογα εκτελέστηκαν εμψυχρό από πυροβόλο όπλο στους πρόποδες του όρου Ζήρια στην Κορινθία. Τα άλογα ανήκαν σε έναν 73χρονο κτηνοτρόφο από την Κούρα που κάποτε τα χρησιμοποιούσε για αγροτικές δουλειές. Συνολικά 100 ντόπια ή μία άγρια άλογα κυκλοφορούσαν ελεύθερα χωρίς να προκαλούν ζημιάς και προβλήματα. Πριν από 2 χρόνια θανατώθηκαν και πάλι άλλα 13 άλογα στην ίδια περιοχή και η αστυνομία είχε φτάσει κοντά στους ενόχους, όμως τότε η έρευνα δεν οδήγησε σε συλλήψεις. Το τελευταίο διάστημα, μια εβδομάδα πριν την εκτέλεση των αλόγων, είχαν γεννηθεί και τα νέα πουλάρια. Είναι οι μυγάδες τα ντόπια άλογα που είχαμε από προσπαθού. Στις 28 Απριλίου έχουν σκοτώσει 26 άλογα. Φύγανε πουλαράκια, είχαν γεννήσει φοράδες και ήταν μέσα εβδομάδα τα πουλαράκια, τα φύγανε ορφανά. Απελπισία, έχω αρρωστήσει. Στο σημείο που βρέθηκαν τα άλογα υπήρχαν διασκορπισμένοι κάλικες πυροβόλου όπλου. Οι δράστες, πιθανότατα περισσότεροι από ένας, πρώτα τα εγκλώβησαν σε απόκριμνη περιοχή και στη συνέχεια τα εκτέλεσαν. Πρέπει να ήταν 4 με 5 άτομα, όχι ένας. Τα έχουν στριμώξει σε ένα μέρος, τα φέρανε γύρω εκεί στα βράχια και τα χτυπάγανε. Σκοτώσανε τα άλογα, μετά κινδυνεύουμε κι εμείς. Αυτοί οι ανθρώποι έχουν πολύ κακό σκοπό. Τα κουφάρια των αλόγων εντόπισαν επισκέπτες. Αρχικά εντοπίστηκαν 23 νεκρά άλογα και 3 βαριά τραυματισμένα, τα οποία όμως κατέληξαν στη συνέχεια εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων τους. Τα άψυχα σώματα των αλόγων βρέθηκαν σε προχωρημένη σύψη.